να ασχοληθούμε με δύο θέματα. Το ένα μας προβληματίζει καθώς έχουμε να κάνουμε με μία ακόμα κακοποίηση ζώου, κακοποίηση σκύλου για να είμαι ακριβής, όχι στην Κρήτη, στην περιοχή της Ηλίας, εκεί στη Ζαχάρου Ηλίας. Ένα σκύλος βρέθηκε σκελετωμένος και αλυσοδεμένος, σωστά Εύη? Πολύ σωστά. Και βέβαια το αξιοσημείωτο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι δύο τουρίστριες με καταγωγή από την Αυστρία, ναι, ειδοποίησαν βλέποντας το μπόξερ να είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση. Βλέπουμε και χαρακτηριστικό. Γίναμε διεθνώς ρεζίλι, δηλαδή για ακόμα μία φορά. Δεν είναι μόνο ότι ειδοποίησαν οι τουρίστες. Εδώ κοιτάξτε. Εντάξει, νομίζω ότι το βίντεο και η εικόνα μιλάει από μόνη της και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά την Κρήτη, πολλά τα περιστατικά και εδώ, αλλά κοιτάξτε, και όσοι γνωρίζουν βέβαια από ράτσες σκύλων, ξέρουν ότι η ράτσα boxer είναι μια ράτσα μεγαλόσωμη, επιβλητική, δυναμική. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι αν είναι δυνατό, η υγεία του μπόξερ, του σκυλιού, δεν είναι πολύ καλά. Δηλαδή βρέθηκε, όπως αναφέρετε χαρακτηριστικά, ένα βήμα πριν από το κόμμα. Έχουν γίνει όλες προσπάθειες για να το φροντίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βεβαίως είναι πολύ σημαντική και η προσπάθεια που κάνει και ο Σύλλογος, ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων Νοιάζομαι, όχι μόνο για το συγκεκριμένο σκυλάκι, αλλά για όλα εκείνα τα δεσποτάκια τα οποία βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Αποφασίσαμε να πάμε στην Ηλία και να ασχοληθούμε με το περιστατικό προκειμένου να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα της κακοποίησης ζώων. Εστιάζουμε βέβαια σε περιστατικά τα οποία καταγράφονται και εντοπίζονται στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας πιάνει σε πανελλαδικό επίπεδο τη στιγμή που υποδεχόμαστε χιλιάδες τουρίστες, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τη διαφήμιση της χώρας μας, για τη δυσφήμιση της χώρας μας. Πάμε στον κύριο Διονύση Λιαρωμάτη, τον πρόεδρο του Φιλοζωικού Συλλόγου Κρεσθένων Νοιάζομαι. Την καλησπέρα μας, κύριε Λιαρωμάτη, πώς είστε? Γεια σας, καλησπέρα και από τον νομό Ηλίας και από την Κρέσθενα. Για πείτε μας για αυτό το περιστατικό κακοποίηση ζώου. Πραγματικά ένα ακόμα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει, ένα ακόμα περιστατικό το οποίο μας ανησυχεί. Έχει να κάνει με αυτή τη λανθασμένη νοοτροπία την οποία υιοθετούν αρκετοί συνάνθρωποι μας. Λοιπόν, επειδή δεν έχω καλό ήχο, μπορείτε να με ξαναρωτήσετε? Ακριβώς. Θέλω λίγο να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με αυτό το νέο περιστατικό κακοποίηση ζώου. Λοιπόν, να σας πω ότι καταρχήν το περιστατικό αυτό, εχθές το πρωί με ενημερώθηκα από τις δύο κυρίες στο προσωπικό μου messenger, και όπου μου είχαν στείλει εικόνα και φωτογραφικό υλικό. Μάλιστα. Στη συνέχεια έπρεπε να μεταβούμε στο σημείο ακριβώς, γιατί μου είχαν στείλει και ένα μήνυμα οι κυρίες ότι δεχόντουσαν απειλές από εκεί την οικογένεια αυτήν. Α, είχαμε και απειλές, δηλαδή. Από τη μία είχαμε τον εντοπισμό του περιστατικού και από την άλλη, μόλις τράβηξαν το βίντεο και τις φωτογραφίες, είχαμε και τις απειλές. Ναι, αυτό, ξέρετε ότι η διαφήμιση αυτή για τη χώρα μας είναι ό,τι το χειρότερο από την ώρα που περιμένουμε τουρισμό. Και από τον τουρισμό πιστεύω ότι έτσι σχεδόν όλη η Ελλάδα. Η κατάσταση του σκύλου από ό,τι βλέπουμε τώρα είναι τραγική. Δεν ξέρω, υπάρχει νεότερη ενημέρωση? Η κατάσταση του σκύλου είναι σε κρίσιμη κατάσταση το σκύλι. Ναι. Σκεφτείτε ότι ζει αυτή τη στιγμή από την κτηνιατρική φροντίδα του κυρίου Γαλάνη, εδώ στον πύργο, και αυτή τη στιγμή η αγωγή του είναι η ορή που χρειάζεται ορό το σκυλί. Και φαρμακευτική αγωγή που γίνεται. Έχουν γίνει εξετάσεις στο σκυλί απάνω. Το έχουμε ξετινάξει στις εξετάσεις. Ναι. Έχουμε στείλει τα πάντα, θέλουν να είστε σίγουροι τι ακριβώς έχει γίνει με το σκυλί. Γιατί έχει δοθεί... γιατί έγινε μήνυση, όπως γνωρίζετε. Κινήθηκαν οι διαδικασίες κανονικά.
Κάναμε μήνυση κανονικά, όλα τα πάντα σαν φιλοζωικό σύλλογο. Και μάλιστα η αντιπρόεδρος έκατσε και αυτόφορο, γιατί έγινε αντιμήνυση από τον κύριο, από την οικογένεια βασικά. Αντιμήνυση και για ποιο λόγο, ποια η δικαιολογία, ποιο είναι το περιεχόμενο της αντιμήνυσης? Ότι και καλά ότι η αντιπρόεδρος φέρθηκε άσχημα απέναντί τους, ενώ υπήρχε και η αστυνομία μπροστά. Απλά ήθελε να κάνει μήνυση. Εντάξει, δικαίωμά του ήταν. Θα μπορούσε άνετα να κάνει μήνυση και έμεινε και, φανταστείτε, και η αντιπρόεδρος μέσα αυτόφορο μέχρι να λυθεί όλο αυτό το θέμα. Μάλιστα. Τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Για πείτε μας, γιατί υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχει ένα νέο καθεστώς. Υπάρχει μια αυστηροποίηση γενικότερα. Ναι, όλα αυτά θα πέσουν τα προστήματα, εννοείται, από το ΑΛΦΑΤΑΦ, την αστυνομία Ζαχάρος. Και από εκεί και πέρα θα πάμε στα δικαστήρια για να μπουν και τα υπόλοιπα, φυσικά, όπως ορίζει ο νόμος, τα προβλεπόμενα διοικητικά προστήματα που θα πάει. Υπήρξε μια πρώτη δικαιολογία, μια πρώτη τοποθέτηση των ιδιοκτητών αναφορικά με την κατάσταση του ζώου. Δηλαδή, τι σας είπαν, πώς ήλθε σε αυτή την κατάσταση, περιήλθε σε αυτή την κατάσταση το σκυλάκι? Κοιτάξτε να δείτε, μας είπανε πάρα πολλά, που πέφτανε συνέχεια σε αντιφάσμοι. Ο ένας έλεγε ότι το βρήκαμε πριν κάτι χρόνια, ο άλλος έτσι, ο άλλος ότι το βρήκαν πριν 20 μέρες. Δηλαδή πέφτανε, λέγανε, ο καθένας έλεγε από μια δικιά του ιστορία εκεί από την οικογένεια. Και από το, δηλαδή, που και οι αστυνομικοί απορούσαν φυσικά εκεί όταν άκουσαν όλα αυτά που λέγανε. Στο τέλος σταθήκανε σε μία άποψη, από ό,τι έμαθα κι εγώ, γιατί δεν ήμασταν και στον ίδιο χώρο μέσα στην αστυνομία. Τελικά εμείς όμως, όταν ανεβάσαμε αυτό το σκυλί στο διαδίκτυο που έγινε όλο αυτό, έτυχε ότι πάρα πολλοί τουρίστες έχουν επισκεφτεί την περιοχή, γιατί συγχρόνως εκεί δίπλα υπάρχει και ένα ξενοδοχείο. Άρα πάρα πολλοί τουρίστες που έχουν έρθει, και Έλληνες αλλά και ξένοι, έχουν μείνει και έχουν μείνει εκεί στην περιοχή για αρκετό καιρό. Φανταστείτε ότι πέρυσι είχαν έρθει και είχαν κάνει τουρισμό εκεί στην περιοχή και είχαν δει τον Boxer στην ίδια σχεδόν κατάσταση, ακριβώς στο ίδιο σημείο. Μάλιστα, απλά δεν είχαν προχωρήσει σε κάποια καταγγελία. Κάποιοι είχαν κάνει καταγγελία στο τμήμα, άλλοι μας είπανε, αλλά δεν ξέρανε τι έγινε η υπόθεση. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, ας πούμε. Λένε πολλά, αλλά δεν ξέρω. Μάλιστα, λοιπόν, υπάρχει δικαιοσύνη. Το μόνο σωστό είναι αυτό που έγινε. Έγινε, μπορώ να πω, από τις κυρίες από την Αυστρία, που ενημέρωσαν κάποιο φιλοζωικό, και πήρε την υπόθεση, δηλαδή, ο σύλλογος για το σκυλί και οδηγείται ο κύριος, η δαιμόνας που είχε αυτό το σκυλί, στα δικαστήρια. Υπάρχει εκεί, δηλαδή, δικαιοσύνη, υπάρχουν δικαστήρια προκειμένου ακριβώς να διαπιστωθούν οι ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες το σκυλάκι περιήλθε σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, κύριε Λιαρωμάτη, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, χαιρετισμούς από Κρήτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.